Και από εκεί και μετά ξεκίνησε μία σχέση, φαντάζομαι ότι σε 6 μήνες από τη γνωριμία μας. Ο Γιώργος ήρθε επισήμως, λαμβάνω την τιμή, ξέρεις, από τη μαμά, βεβαίως, διότι η μαμά ήξερε ότι εγώ κάτι είχα. Ήταν και θρασίτατος ο δικός μου. Έπαιρνε τηλέφωνο, τι λέει να θέλω, ποιος τη ζητεί, Γιώργος Μαντάς. Γιώργος Μαντάς πάνω, Γιώργος Μαντάς κάτω, δεν ήταν δύσκολο για τη μαμά μου. Και στους 6 μήνες πια η μαμά μου είπε μέχρι εδώ. Για να ξαναβγείς από το σπίτι, ήταν πολύ δημοκρατική. Το παλικάρι θα περάσει από εδώ. Και το παλικάρι πέρασε. Άρα βωνιαστήκαμε. Πώς της φάνηκε? Κοίταξε να δεις. Αμέσως, τον δέχτηκε ή λίγο? Να σου πω κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Ο Γιώργος τότε είχε ένα μαγαζί στην Κέρκυρα, πιτσαρία. Η μαμά έστειλε τον αδελφό της στην Κέρκυρα να ρωτήσει και ένα detective στο Καπανδρίτη να πάρει πληροφορίες. Ναι. Ο οποίος μάλιστα μίλησε και με τον ίδιο τον Γιώργο, χωρίς να το ξέρει ο Γιώργος. Όταν λοιπόν είχε συγκεντρώσει τις πληροφορίες που ήθελε, τότε μου τα είπε όλα και μου είπε πες του να έρθει. Ο Γιώργος ήρθε, της άρεσε το βλέμμα του, αυτό πάρεσε και σε μένα. Ήταν πολύ καθαρό το βλέμμα του Γιώργου. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω. Ναι. Αυτές οι 2 ώρες που λες ότι εκεί το έγινε το κλικ, είναι το βλέμμα. Το βλέμμα του, είναι τόσο ξεκάθαρο το βλέμμα του μέχρι σήμερα. Ήταν πολύ καθαρός από την αρχή, πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός. Ήταν και εκείνος, είχε χάσει τον πατέρα του Γιώργος όταν ήταν 8 χρονών. Εγώ χωρισμένων γονιών, θέλαμε οικογένεια και οι δύο. Έχεις πει ότι ο έρωτας έχει τη λάμψη μιας αστραπής και την ταχύτητά της. Mm-hmm. Ανάβει σβήνει. Αν το θες, είναι φωτιά ο έρωτας. Η γιαγιά μου τον έλεγε τυφλόπανο. Τα φοβάμαι αυτά. Θέλω κάτι πιο σταθερό. Δηλαδή... Δεν ένιωσες έρωτα όταν... Όχι, καθόλου. Πήγα πολύ συνειδητά. Αγάπησα αυτό που ήταν, αυτό που έβγαζε. Ερωτευμένη έτσι όπως το περιγράφουν τα βιβλία και τα δικά μου μαζί. Ναι. Αυτά τα καρδιοχτύπια και αυτά, όχι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση που τα περιγράφεις σαν να τα έχεις ζήσει, ενώ δεν λες ότι όχι, εγώ όχι, αρνούμαι, δεν το όχι, ζω όχι, αυτό. Όχι, ποτέ, ουδέποτε. Με τον Γιώργο είχαμε πάντα κάτι που πάταγε στη γη. Πολύ στέρεο όμως. Και από την αρχή ξέραμε τι θέλαμε. Βάλαμε κάτω τα όνειρά μας, θέλαμε και 2 οικογένεια, παιδιά. Εκείνος δεν ήθελε να δουλεύω, εγώ δεν ήθελα να δουλεύω. Στερηθήκαμε πολλά. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν μετάνιωσα λεπτό. Δεν είναι φοβερή ικανοποίηση που μπορείς μέσα από τα βιβλία σου να σταθείς στα πόδια σου και να φτιάξεις αυτήν την υπέροχη οικογένεια? Θα σου πω, ήταν εξαιρετικά δραστήριος ο Γιώργος. Πάρα πολύ δραστήριος, πολύ έξυπνος άνθρωπος, με πολλές ιδέες πάντα, ακούραστος, ακούραστος. Να φανταστείς ότι όταν ήρθε η επιτυχία των βιβλίων, ήμασταν πια πολύ καλά τακτοποιημένοι. Δηλαδή είχαμε χτίσει το σπίτι, γι' αυτό και πολλές φορές όταν με ρωτάνε, ας πούμε, τέτοια επιτυχία. Λέω, αυτή η επιτυχία πάει και μεταβιβάζεται στο μέλλον των παιδιών μου. Το φοβάσαι το θάνατο? Ναι. Πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Αισθάνθηκες ότι ήρθες κοντά του? Ακουμπιστήκαμε. Μπορεί παθολογικά να μην έγινε αυτό, αλλά όχι, στο μυαλό σου ήταν ήρθες... πολύ κοντά. Φοβήθηκα. Στο μυαλό σου? Ναι, στο μυαλό. Δηλαδή θα σου πω ότι όταν έγινε η διάγνωση με το λέμφωμα και ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες, θυμάμαι κατέβαζα τα καλοκαιρινά και ξέρεις, το μυαλό έτρεχε και λέω θα ζω για να ξανανεβάσω καλοκαιρινά. Εκείνη την εποχή ο γιος μου αραβωνιάστηκε. Η πρώτη σκέψη είναι θα ζήσω να δω το γάμο του. Πρόσεξε τώρα όμως ποια είναι η ειρωνία. Κανένας δεν ξέρει την ώρα του. Έτσι. Το ότι έχει γίνει διάγνωση σε μία αρρώστια, απλά σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι αυτό που εσύ θεωρούσες κάστρο άπαρτο, τον εαυτό σου, έχει αλωθεί. Βρέθηκε η κερκόπορτα. Άρα λοιπόν αρχίζεις λίγο-λίγο και δεν αισθάνεσαι τόσο δυνατός. Αρχίζεις και έχεις φοβίες που στην καθημερινότητά σου δεν τις έχεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι με το που ξυπνάς το πρωί θα ζήσω να βγάλω τη μέρα. Mm-hmm. Όταν όμως φτάνεις αυτό το στάδιο, τότε αρχίζεις και το σκέφτεσαι. Και εκεί θέλει δικούς σου μηχανισμούς άμυνας να βρεις την μπαταρία που μπορεί να σε φορτίσει για να το σβήσεις από το μυαλό σου, να βρεις να κάνεις άλλα πράγματα. Αν παρατηρήσεις όλα μου τα βιβλία, υπάρχει ένας φύλακας άγγελος.
ένας απομηχανής θεός, mm-hmm. που την τελευταία στιγμή θα εμφανιστεί και θα σώσει τον ήρωα ή την ηρωίδα. Αυτό είναι δική μου ανάγκη, να το πιστεύω. Γι' αυτό υπάρχει σε όλα μου τα βιβλία. Τα λες τόσο ωραία που θα κάψουμε το φαΐ, νομίζω. Έτσι νομίζω και εγώ. Δεν πάμε να δούμε. Πάμε, νομίζω ότι να έχει γίνει. Γιορτή, ναι. Κυριακή. Έτσι. Μύριζε αυτό. Έτσι το σπίτι σου στην πόλη. Ναι. Ναι. Μύριζε έτσι και το σπίτι στην Ελλάδα, μην νομίζεις. Ναι, σου είπα. Γιατί είπαμε ότι από την πόλη τα φέρνουμε όλα. Ήρθαν όλα. Μύριζε αυτό, συν η κανέλα όταν φτιάχνονταν τα γλυκά. Mm. Η γιαγιά έφτιαχνε εκπληκτικό κατά ύφη περί των οσπών. Mm. Ήτανε τα σπίτια, μύριζαν φαγητό. Mm. Μύριζαν γλυκό, μύριζαν τσουρέκι το Πάσχα. Η Βασιλόπιτα την πρωτοχρονιά. Εγώ τα φαντάζομαι όλα σαν όλες τις μαμάδες και γιαγιάδες σαν τη Λοξάνδρα. Όλες. Έτσι. Αυτό ήταν. Ισχύει. Δεν έχω αγοράσει ποτέ στη ζωή μου έτοιμο τσουρέκι. Mm. Ποτέ. Μου υπόσχεσαι ότι θα μου δώσει ένα τσουρέκι, γιατί πεθαίνω για το σπιτικό τσουρέκι. Και το θεωρώ κάτι πολύ δύσκολο. Έλα τώρα. Πάντως μου αρέσει ότι συνδυάζεις την παραδοσιακή μαμά με ναι. τη σύγχρονη, δηλαδή είμαι. Το κράμπερι ας πούμε στη σαλάτα είναι πολύ μοντέρνο και σύγχρονο. Ναι, κοίταξε να δεις, όταν έχεις παιδιά παρακολουθείς επηρεάζεσαι. Μόνιμα το σήμερα. Σε αναγκάζουν αυτά, δηλαδή και να μην θες, θες. Τα παιδιά σου έχουν ποτίσει καθόλου από πόλη ή αυτό σιγά σιγά έχει χαθεί. Έχει χαθεί, αλλά μαγειρεύουν και τα δύο, και ο γιος μου και η κόρη μου. Το αγαπούν σαν μαγείρεμα, την ασχολή αυτή. Τώρα αυτό ας πούμε το αγαπημένο φαγητό του γιου μου έχει υπόψη σου. Mm. Το κάνεις συχνά? Όχι συχνά, αλλά μ' αρέσει να το έχω σαν κάτι ιδιαίτερο για μια ιδιαίτερη μέρα. Mm. Καλό, το πετύχαμε, περίμενε να δω γιατί... Θα το φτιάξω στα παιδιά μου. Νομίζω ότι θα τους αρέσει. Έλα στην υγειά μας. Άντε στην υγειά μας. Κάθε καλό. Η έλλειψη λοιπόν της μαμάς σου από το σπίτι όταν ήσουν μικρή δεν σε οδήγησε στο να κάνεις κάποια πράγματα που ίσως δεν κάνουν όλα τα παιδιά μικρά? Το πρώτο πράγμα που ανέπτυξα και το κρατάω μέχρι σήμερα είναι ότι παραμιλάω. Μιλάω μόνη μου. Προφανώς για να μην φοβάμαι, για να μην αισθάνομαι τελείως μόνη μου, εννοείται, μίλαγα μόνη μου. Αυτό όταν προχώρησα και έγινα... Πρέπει να πήγαινα πέμπτη δημοτικού. Έχει πάρει η μαμά δώρο ένα ιδρύο. Για να έχω παρέα. Μπροστά σε αυτό το ιδρύο έχει γραφτεί το πρώτο μου παιδικό παραμύθι. Στα 10 είχα γράψει ένα παραμυθάκι για ένα κοριτσάκι που μπήκε σε ένα καράβι και το καράβι βούλιαξε. Και το κοριτσάκι συνάντησε τον Ποσειδώνα και έπαιζε πάνω σε ένα γλέντι που είχαν εκεί με γοργόνες και υπόκαμπους και ψαράκια που χόρευαν. Ναι, τέτοια πράγματα. Και εκεί κάπου ζήτησα από τη μαμά μου, όταν το ολοκλήρωσα, να μου πάρει μια γραφομηχανή για να δακτυλογραφώ τα χειρογραφά μου. Και η μαμά μου το πήρε στα σοβαρά. Και πήγε και μου πήρε τη γραφομηχανή. Πολύ ακριβή τότε. Χρεώθηκε. Έσπασα τα δάχτυλά μου και τα νεύρα όλων των ενίκων πιθανότατα της πολυκατοικίας. Κάθε μέρα μέχρι που έμαθα γραφομηχανή. Βέβαια, έχει υπόψη ότι στην αρχή τα χέρια μου εδώ είχαν αιμάτωμα. Από το τσάκα τσάκα τσάκα. Και η γραφομηχανή θέλει και δυνατά, δεν είναι εδώ. Όχι βέβαια. Πάντως τα κατάφερα. Πώς το βίωνες εσύ, έλεγες, ήταν σαν να μιλάς σε κάποιον άλλον, όλο αυτό ότι μιλούσες μόνος σου και έγραφες. Ήταν ότι ήθελες να πεις κάτι σε κάποιον άλλον και το έλεγες. Ναι, τελικά μέχρι σήμερα, όταν γράφω ένα βιβλίο, είναι σαν να περιγράφω σε κάποιον που έχει προβλήματα όρασης μια ταινία. Ήταν ο τρόπος να ταξιδεύω τελικά. Ήταν αναπνοή σου το να γράφεις, ήταν. Ναι, ταξίδι. Ήταν. Έβγαινε. Πολλές φορές ρωτάνε και δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι για έναν ο οποίος έχει αυτό το χάρισμα είναι όπως αναπνέει. Το ίδιο ανάγκη με το οξυγόνο έχει την τροφοδότηση της φαντασίας του. Εμένα μου έβγαιναν οι ιδέες. Με έπνιγαν οι ιδέες. Το κεφάλι μου γέμιζε από ιδέες. Όπως ακριβώς σημαίνει και σήμερα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήθελα λοιπόν αυτό όλο που γέμιζε το κεφάλι μου να το βγάλω προς τα έξω. Και αυτό έκανα. Ξέρεις τι νιώθω, ότι κατάλαβα για σένα, μπορεί να κάνω λάθος, ότι είσαι ένας πολύ ανοιχτός φαινομενικά άνθρωπος. Ουσιαστικά όμως, βαθιά είσαι
κλειστή, κρύβεσαι πίσω από κάτι που εσύ ονομάζεις οι ήρωές σου και λες ότι εγώ δεν είμαι αυτό, αλλά είσαι τελικά. Βέβαια. Κάθε ένας που γράφει αυτό που βγαίνει από την ψυχή του, ό,τι απορρέει από την ψυχή, δεν μπορεί να μην έχει εσένα μέσα. Ναι. Τις φοβίες σου, τις επιθυμίες σου, τα νεύρα σου, όλα τα έχει μέσα το γραπτό. Θεωρώ ότι αυτός ο οποίος με ξέρει απόλυτα είναι μόνο άντρας μου. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν γνώρισα τον Γιώργο, σταμάτησα να γράφω. Δηλαδή, από τα 19 και μετά, τίποτα. Για κάτι πολύ απλό. Ήταν πολύ όμορφη η πραγματικότητά μου, για να θέλω να ξεφύγω από αυτήν. Δεν είχα κανένα λόγο να γράψω. Και, δηλαδή, ήμουν τόσο ικανοποιημένη με αυτό, τόσο ευτυχισμένη. Και άρχισα να γράφω όταν δυσκόλεψαν τα πράγματα, γιατί πέρασε μία κρίση ο Γιώργος με τη δουλειά του. Είχαμε πολλά οικονομικά προβλήματα. Και τότε, για να κρατήσω σωστά τα πράγματα και να είμαι εγώ δυνατή για να δώσω κουράγιο και στο Γιώργο, κατέφυγα στο να γράψω πάλι. Για να κρατηθώ εγώ, για να κρατήσω τους υπόλοιπους. Όπου όχι όμως να γράψω για να εκδώσω, εξηγούμεθα. Να γράψω για να έχω εγώ κάτι να διαβάζω, για να μου φτιάχνει το κέφι. Και να ξεφύγεις από μια δύσκολη πραγματικότητα ναι, πάλι. Να στήσω εγώ τον εαυτό μου στα πόδια του. Το πρώτο σου βιβλίο πώς λέγεται? Το πρώτο μου βιβλίο λεγόταν «Τη μέρα που σε γνώρισα». Είναι αυτό που απορρίφθηκε? Όχι. Αυτό που απορρίφθηκε ήταν το αμέσως επόμενο, γιατί ξεκίνησα με το «Τη μέρα που σε γνώρισα» με έναν άλλο εκδοτικό. Τα υπόλοιπα βιβλία μου τα απέρριπτε και μέσα σε αυτό ήταν και το «Βάλεις». Και εκεί άλλαξα εκδότη πια και γι' αυτό λέω ότι το «Βάλεις» είναι το γούρι μου. Γιατί με αυτό άλλαξε η ζωή μου στην κυριολεξία. Το τελευταίο σου παιδί. Το τελευταίο μου παιδί. Πότε κυκλοφόρησε? Βγήκε 8 Μαΐου. Τα 5 κλειδιά και είναι και περίεργο βιβλίο αυτό, αστυνομικό. Έχει θέμα την απαγωγή ενός παιδιού και τον αγώνα που κάνει η μητέρα του για να το απελευθερώσει. Γιατί οι απαγωγείς δίνουν, της στέλνει μια φωτογραφία που το παιδί είναι δεμένο με 5 αλυσίδες και ακολουθούν 5 εντολές. Και κάθε εντολή που υπακούει η μητέρα και την εκτελεί, παραλαμβάνει και ένα κλειδί με το λουκέτο του, εξού και τα 5 κλειδιά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μαγειρική και το γράψιμο είναι οι δύο μεγάλες σου αγάπες. Ναι, και είναι και τα δύο τρόποι εκτόνωσης μέσω της δημιουργίας. Ωραία. Εγώ σου έχω ένα δώρο που συνδυάζει και τα δύο. Για να δούμε. Λοιπόν. Περίμενε, σηκωθώ και εγώ. Το βιβλίο. Λαχανολόγιο με υπέροχες συνταγές. Α, πολύ καλό. Και φυσικά τα υλικά σου, πρωτεσίλο σου, φασολάκια για παραδοσιακή συνταγή. Κοίτα να δεις που ξέρεις ότι είμαστε μεγάλη οικογένεια και ήθελα εννοείται δύο. Ήτανε μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα υπέροχα μαζί σου και δεν είναι μόνο ότι πέρασα ωραία ως φίλες, έκανα ταξίδεψα μαζί σου. Πήγα αλλού. Είναι αλήθεια και εγώ μαζί σου, γιατί λέγοντάς τα με γύρισες και εμένα πεις ήταν πολύ όμορφα, πέρασα πολύ όμορφα. Και εγώ. Να σε καλά. Τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το να έχεις πουλήσει 1 εκατομμύριο βιβλία σε τόσα λίγα χρόνια και μάλιστα σε μια χώρα που διαβάζει μόλις το 8% δεν κρύβει μόνο ταλέντο, αλλά και πολλή αλήθεια μέσα στις ιστορίες της. Αλήθεια που αναγνωρίζουν όχι μόνο οι φαν, αλλά και οι επικριτές της. Χρόνια είχα να δω τόσο δυνατή γυναικεία ματιά και τέτοιο στέρεο λόγο. Αυτό πραγματικά είναι ένα γενναίο κορίτσι, που αν ακούσεις πίσω από τις λέξεις της, καταλαβαίνεις ότι το γράψιμο είναι η διέξοδός της για να ξορκίσει τους δικούς της δαίμονες, που μπορεί να είναι και πιο σκληροί από αυτούς των ηρωίδων της. Νιώθω ότι η Λένα, αν και δείχνει ανοιχτό βιβλίο, κρατάει τα πιο σπουδαία κείμενα της ψυχής της για τον έναν που επέλεξε και επέτρεψε να τη μάθει. Πώς το γράφει στο εισαγωγικό του βιβλίου της? Με λένε Data. Και αυτό που ξέρουν οι άλλοι για μένα είναι μόνο αυτά που επιτρέπω εγώ να μάθω. Με λένε Data. Ζω σε έναν άλλο κόσμο που μόνη μου έφτιαξα. Με δικούς μου νόμους. Με λένε Data και δεν μετανιώνω για τίποτα.